Το γιατρό με την ίδια διαδικασία που είδατε και τους υπόλοιπους και πλέον καταλαβαίνει ότι είναι απατεώνας. Και τον ηχογραφεί για να μπορέσει πια να έχει στοιχεία στα χέρια της, γιατί έτσι αποκαλύφθηκε όλη η απάτη και όπως σας είπα, η αστυνομία ξέρει πια 45 περιπτώσεις απάτης του συγκεκριμένου ανθρώπου. Ακούστε λοιπόν. Ένα σοκαριστικό ηχητικό ντοκουμέντο εξασφάλισε αποκλειστικά το Live News. Σύμφωνα με ασθενή που έπεσε θύμα της απάτης, ακούγεται ο 47χρονος γιατρός Μαϊμού, ο οποίος γνώριζε ότι ηχογραφείται, την ώρα που προτρέπει μια καρκινοπαθή να διακόψει τη φαρμακευτική αγωγή της και να ακολουθήσει τη δική του με βότανα. Την δική σου εικόνα, όλα αυτά που έχει περάσει και όλα αυτά που έχει, δεν δικαιολογούν την κατάσταση που βρίσκεσαι σήμερα. Κάποιος ο οποίος είναι καρκινοπαθής, πάρει τα φάρμακα αυτά που έχεις πάρει και συνεχίζει που τα παίρνεις. Έτσι πλέον αυτά τα φάρμακα που παίρνεις μας κάνουν κακό. Γιατί πατάνε φρένο στη θεραπεία. Από εδώ και πέρα θα αρχίσουμε να τα μειώνουμε. Θα ξεκινήσεις, θα πέσει τη μισή δοσολογία. Δηλαδή, κάθε νερά την ώρα που έπαιρνε στο χάπι σου θα το σπάς και θα παίρνει στα μισό. Θα μειώσουμε τη δόση. Οκ, για να αφήσουμε τον οργανισμό σου να ανέβει. Ο άνδρας στο τηλέφωνο επιχειρεί να πείσει για τις γνώσεις του τον υποψίαστο θύμα του και μπαίνει στη διαδικασία να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο θα εξαλείψει τον καρκίνο. Ο καρκίνος είναι αναερόβιος. Όταν του δώσουμε εμείς οξυγόνο, τέλος πέτα. Γι' αυτό τον λόγο, που αν καταθέσουμε του δώσει πάλι οξυγόνο και νερό και πέσει στο 71%, δεν είναι καρκινικό. Αυτό σημαίνει ότι ο καρκίνος πάει. Ο 47χρονος, σύμφωνα με την καταγγελία, υποδεχόταν ασθενής στο ιατρείο ενός αγγειολόγου που σήμερα κατηγορείται ο συνεργός του και από εκεί συστηνόταν ως εξειδικευμένος ογκολόγος. Εγώ είμαι φυσικοπαθητικός ογκολόγος. Φυσικοπαθητική είναι φυσικοπαθητική ιατρική, είναι άλλα 6 χρόνια βοτανολογία και προσπαθούμε να μην δίνουμε φάρμακα. Παράλληλα, στο προφίλ που διέθετε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης για επαγγελματίες, παρουσιαζόταν με ιατρικές γενικότητες, διατυπωμένες έτσι που να εντυπωσιάζουν τους αδαείς. Η καριέρα μου επικεντρώνεται στην κατανόηση των βασικών μηχανισμών της ανάπτυξης και της εξέλιξης του καρκίνου. Η έρευνά μας επικεντρώνεται στην εις βάθος μεταφραστική και κλινική επιστήμη, που θα επιταχύνει την ανάπτυξη των νέων πειραματικών θεραπευτικών μέσων που στοχεύουν σε συγκεκριμένες οδούς σηματοδότησης των μοριακά καθορισμένων υποτύπων καρκίνου. Η προτροπή του προς τους ασθενείς του, όπως λένε οι ίδιοι, σταθερή. Διακόψτε την αγωγή και όλα θα λυθούν με σταγόνες. Σε ένα μήνα θα κάνουμε μια μέτρηση της ασθενικής πυκνότητας. Θα δούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε και ανάλογα θα αποφασίσουμε να σταματήσουμε αυτά τα οποία μας δίνουν ανάπτυξη και ψηλώνεις ή θα τα συνεχίσουμε. Αν τα αποτελέσματα είναι καλά, θα σταματήσουμε. Εδώ θα σου κόψω αυτά που σου δίνω για να κάνει καινούριο στο υγιές κτλ. Και θα σου δώσω κάτι διαφορετικό, κάποιες απόλυτες διαφορετικές. Ακούστε τον να εξηγεί, σύμφωνα με τα θύματά του, το πώς μπορεί από κάκτους στο δρόμο να θεραπεύσει ασθένεια στις αρθρώσεις. Άντε να δεις τώρα, θα σου έχω βάλει εδώ, έχει κάτι κάκτους πιο κάτω, σε κάτι κοράτιο, κάτι φύλλο. Θα βγάλω φυτικό υαλουρονικό οξύ και θα σου δώσω να πίνεις. Φυτικό υαλουρονικό οξύ να ενισχύσουμε τις κάψες. Γενικά στις αρθρώσεις, έτσι ώστε να αρχίσουν να μειώνουν την πόλη και να έρθουν σε περισσότερο περπάτημα. Θα σε βάλει από εδώ και πέρα σε περπάτημα περισσότερο. Ο 47χρονος που παρίστανε τον ογκολόγο υποστήριζε ότι είχε επαφές με πολιτικούς, δικαστές, μεγαλοστελέχη εταιριών, εφοπλιστές, με το Άγιον Όρος, το Πατριαρχείο, το Βατικανό, τον Βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας και τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.